Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη πολιτική εκπομπή, τις πολιτικές μας παρεμβάσεις. Την πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης του Αχάια της Πάτρας της Δυτικής Ελλάδας. Αποψινός μου καλεσμένος, με φόντο τις εξελίξεις και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο δηλαδή Δήμων, μετά την δημοσιοποίηση των στηρίξεων στις περιφέρειες, ο πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Αντώνης Κουνάβης, τον οποίο και καλησπερίζω ευθύς αμέσως και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Είστε καλά, κύριε Κουνάβη? Καλησπέρα, κύριε Κογκούλη. Αν και θα προτιμήσω για να έχουμε και μια πιο ελαφριά συζήτηση, να είναι και πιο απολαυστική. Ναι. Και στους τηλεθεατές μας, εγώ θα προτιμήσω να μιλάμε στον ελληνικό. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε μια φιλική σχέση. Εντάξει. Οπότε, Αλέξανδρε, Εντάξει. να απαλύνουμε λίγο τα Δεκτών. Πράγματα Δεκτών. Και να το κάνουμε πιο όμορφο και πιο άνετο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Να το πάμε στον ελληνικό, δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, το πρωί τέλος πάντων αργά, ανακοινώθηκαν οι στηρίξεις για τις περιφέρειες. Στήριζε τον Νεκτάριος Φαρμάκης ό,τι αφορά στην Δυτική Ελλάδα. Αναμενόμενη απόφαση, προφανώς ένας επιτυχημένος κατ' εσάς περιφερειάρχης. Για την ώρα μοιάζει να μην έχει αντίπαλο, προφανώς είστε ικανοποιημένος? Θέλω να πω ότι ο Νεκτάριος είναι από τους πιο επιτυχημένους περιφερειάρχες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό όλους μας γεμίζει χαρά, γιατί ένας νέος άνθρωπος που επιλέχθηκε από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης του 2019, απέδειξε ότι πραγματικά είχε μεγάλες δυνατότητες. Και γι' αυτό το λόγο και δεν το σκέφτηκε η Νέα Δημοκρατία την εκ νέου στήριξη στον Νεκτάριο. Ο Νεκτάριος δικαιωματικά από τη δουλειά του, από την απόδοσή του, από το έργο του, έχει πλέον τη στήριξη και από την κοινωνία σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Πάμε τώρα στα των Δήμων, διότι εδώ παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον το όλο σκηνικό. Ανάμεσα στα ονόματα που μετρήθηκαν σε σχετική δημοσκόπηση, όπως μαθαίνουμε, και που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων, είναι και το δικό σας, είναι του κυρίου Φωτήλα, προσφάτως μπήκε και του κυρίου Κατσανιώτη, επίσης του κυρίου Σβόλη, που είναι επικεφαλής μιας ζώσας παράταξης που είχε στηριχθεί και το 2019 από την Νέα Δημοκρατία, και του κυρίου Ψωμά, ο οποίος δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει όμως σαν σενάριο. Πότε θα καταλήξετε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι όσον αφορά τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στις δημοτικές εκλογές, ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά. Και αυτό, Αλέξανδρε, συνέβη διότι εάν δεν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα εκεί στα Τέμπη, που είχε σαν αποτέλεσμα οι πρώτες εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τις 9 Απριλίου, ώστε οι δεύτερες θα είχαμε τελειώσει από 21 Μαΐου, άρα θα είχαμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Αυτή η εξέλιξη, δυστυχώς, της αναβολής των πρώτων εκλογών, μας πιέζει ασφιχτικά τα χρονικά περιθώρια. Θέλω να πω ότι αμέσως μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει την απόφασή της για το Δήμο Πατρέων. Θεωρώ ότι θα είναι μια απόφαση που θα έχει, Αλέξανδρε, μόνο ένα στόχο. Θα έχει το στόχο η Πάτρα να αποκτήσει μια νέα δημοτική αρχή, να αποκτήσει ένα νέο δήμαρχο, ένα δήμαρχο που θα της δώσει προοπτική για την πορεία της. Ένα δήμαρχο ο οποίος θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών των παιδιών μας, των νέων γενιών που έρχονται από πίσω. Ναι. Γιατί πραγματικά θεωρώ, όπως θεωρεί και η πλειοψηφία πλέον του πατραϊκού λαού, Αλέξανδρε, ότι αυτό που ζούμε δεν μας αξίζει. Μίλαγα με τον Παύλο τον Μαρινάκη προθέσει, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον πατρινό μου, είπε ο άνθρωπος, στον Max FM μίλησε ότι θέλουμε έναν δήμαρχο ο οποίος να συμβαδίζει με τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην χώρα. Ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης δηλαδή, ως εδώ εντάξει, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από την κομματικοκρατία αυτή και να περάσει η Πάτρα σε μια νέα σελίδα. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται δουλειά.
και δεν ξέρω εάν μπορεί βάσει των συνθηκών αυτή η δουλειά να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Θεωρώ από αυτά που βλέπω, Αντώνη, ότι αν η κεντροαριστερά πάει πολιτικά, ας πούμε, η Επιτροπή Έκφρασης ταμπουρωμένη με τον Ευαλή ή με τον οποιονδήποτε υποψήφιο, η κεντροδεξιά με τον υποψήφιο που θα στηρίξει, με το δυναμικό πόλο του Κώστα Πελετίδη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αφενός ποιος θα περάσει το δεύτερο γύρο και αφετέρου ποιος θα είναι νικητής. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει ισχυρές πιθανότητες η Νέα Δημοκρατία, εάν υπάρξει επίσημη στήριξη, να περάσει το δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα όμως, ούτε η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, ούτε το πρόσωπο που θα είναι επικεφαλής μπορεί να δώσει τη νίκη. Και τη νίκη τη δίνει εν πωλής, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί σε χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, το ψηφοδέλτιο. Προλαβαίνει να στηριχθεί και να στηθεί ένα ψηφοδέλτιο μέσα σε ένα μήνα? Αυτή είναι η ερώτηση. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτά που σου είπε ο φίλος ο Παύλος Χουμαρινάκης σχετικά με τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε και πολύ σωστά είπε ο Παύλος ότι ο άνθρωπος, ο Πελετίδης, με τον οποίο θέλω να πω ότι έχω μια εξαίρετη σχέση, δυστυχώς δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί ο Κώστας ο Πελετίδης λειτουργεί με ένα άλλο σκεπτικό. Είναι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό το σύστημα του Περισσού. Βλέπεις όμως από την άλλη όμως, Αλέξανδρε, ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα το μεσημέρι που ανακοίνωσε τους περιφερειάρχες σε όλη την Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα στην Κρήτη να στηρίξει τον κύριο Αρναουτάκη. Έναν άνθρωπο πετυχημένο, έναν άνθρωπο με τεράστια αποδοχή στην κοινωνία, έναν άνθρωπο με εξαιρετικό έργο στην Κρήτη. Άρα βλέπεις ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε τέτοιο κόλλημα. Να ψάξει σόνι και καλά, να βρει κάποιον να τον βάλει απέναντι στο Στέλιο τον Αρναουτάκη. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει πάντα το συμφέρον και το καλό είτε των περιφερειών, αλλά κυρίως δεν μπορεί να μην κοιτάξει το καλό της τρίτης πόλης της Ελλάδος, το καλό της Πάτρας. Λοιπόν, ως εκ τούτου, να έρθουμε στο δεύτερο το σκέλος. Προσωπικά τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό στην προσπάθεια που καταβάλει αυτό το διάστημα ο Κώστας ο Σβόλης. Και τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο, τον εκτιμώ σαν επιστήμονα. Από εκεί και πέρα, Αλέξανδρε, η Νέα Δημοκρατία σαν ένα μεγάλο κόμμα που είναι, το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, ακολουθεί κάποιες διαδικασίες που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ώστε να πάρει στο τέλος την απόφαση αυτή που θα είναι μία απόφαση που θα δώσει μία νέα προοπτική στην Πάτρα. Έχει σημασία και το πρόσωπο προφανώς, έτσι δεν είναι? Έχει σημασία, όλα παίζουν σημασία. Ναι. Τώρα, όσο μου είπες, εάν προλαβαίνουν να γίνει το ψηφοδέλτιο με ανθρώπους αξιόλογους κτλ. Θέλω να σου πω, Αλέξανδρο, αυτή τη στιγμή ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης είναι ένας πολύ πετυχημένος περιφερειάρχης. Αν θα σε φέρω 4 χρόνια πίσω, το 2019, ξέρεις τι προσπάθεια έγινε τότε, Αλέξανδρε, για να συγκροτηθεί ψηφοδέλτιο? Τελευταία στιγμή είχε γίνει. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Ξέρεις τι προσπάθεια έγινε για να πιστούν κάποιοι να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινούσε ο Νεκτάριος? Το πιστεύω, ναι. Σήμερα, μετά από 4 χρόνια που ο Νεκτάριος απεδείχθη ένας τόσο εξαιρετικός περιφερειάρχης, ξέρεις στον προθάλαμό του καθημερινά πόσοι συνοστίζονται που θέλουν να είναι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι? Λοιπόν, τι θέλω να πω, Αλέξανδρε, ότι εάν το πρόσωπο που τελικώς επιλεγεί είναι πρόσωπο που στην κοινωνία θα δείχνει και θα δείχνει μία βεβαιότητα στην κοινωνία ότι είναι το πρόσωπο που μπορεί να είναι ο νέος δήμαρχος της Πάτρας, να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αξιόλογοι άνθρωποι, επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ωραία, ιδιωτικοί υπάλληλοι που καταλαβαίνω. Θα θελήσουν, Αλέξανδρε, να μπουν σε αυτόν τον ωραίο αγώνα για να δοθεί επιτέλους προοπτική και πάνω απ' όλα να ζήσει η Πάτρα άλλες μέρες. Δεν έχει βάση αυτό που λέει ο Κώστας Σβόλης, ότι
κάποια στιγμή δεν πρέπει να έχουμε υποψήφιους της μιας χρήσης, της μιας οικολογικής αναμέτρησης. Είμαστε εδώ, είναι ζώσα η παράταξη, στηρίχθηκε και το 19, γιατί δεν την ξαναστηρίζουμε και το 2023. Κοίταξε να δεις κάτι. Και αυτό που λέει ο Κώστας... Έχει μια βάση, έχει λογική, προφανώς. Έχει μια βάση. Ναι. Αλλά όμως, σου είπα και νωρίτερα, Αλέξανδρε, ότι η Νέα Δημοκρατία και κάθε Νέα Δημοκρατία, ειδικά όταν είναι και στην εξουσία, όταν είναι στην κυβέρνηση, έτσι, είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτές τις διεργασίες, όπως καλά είπες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Δεν μπορεί να τις κάνει με το σβόλι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αλέξανδρε, τρέχει μια μέτρηση που θα την πάρει στα χέρια της η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οι άνθρωποι, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οι άνθρωποι, Αλέξανδρε, που ασχολούνται θα την αναλύσουν, θα την εκτιμήσουν. Ό,τι θα δείξει αυτή η μέτρηση, τα ποιοτικά είναι της πανάκια, χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δημοσκόπηση. Τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Ναι. Δεν σου είπα, Αλέξανδρε. Δηλαδή, κάποιος αν είναι στο 18 είπα, και ο άλλος είναι στο 15 από κάτω, θα επιλεγεί ο 18. Δεν σου είπα αν είναι πανάκια. Σου είπα, δεν είναι μόνο αυτό. Θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας. Δεν είναι μόνο ποιος θα έχει 18, ποιος θα έχει 15, ποιος θα έχει 20. Mm. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και ξέρεις ποια είναι όμως, αυτά τα χαρακτηριστικά, Αλέξανδρε. Να στα πω ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που οι επιτελείς του Κυριάκου του Μητσοτάκη έπαιρναν όλο το διάστημα των προηγούμενων μηνών και έβλεπαν ότι η Νέα Δημοκρατία βαδίζει για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν στην πρόθεση ψήφου που έβγαινε στη δημοσιότητα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται από 3 μέχρι 6 ποσοστιαίες μονάδες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όμως των ερευνών, Αλέξανδρε, ήταν αυτά που οδηγούσαν τους επιστήμονες αυτού του αντικειμένου και έλεγαν, Πρόεδρε, είμαστε σε πολύ καλό Άρα, δρόμο. Άρα, συγγνώμη, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις τώρα. Κομματικός υποψήφιος, ας πούμε, ή και μη κομματικός, ο οποίος να έχει στηρίξεις και από άλλες ομάδες. Και αντιστρέφω το ερώτημα, ο κομματικός, ο προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να έχει διείσδυση και σε άλλους πολιτικούς χώρους του δημοκρατικού τόξου? Και βέβαια μπορεί να έχει. Και βέβαια μπορεί να έχει. Ένας άνθρωπος, Αλέξανδρε, με διαδρομή, ένας άνθρωπος με τη δική του κατεύθυνση γενικότερα στην κοινωνία, οπωσδήποτε μπορεί να έχει διείσδυση. Γιατί είναι άνθρωποι ανοιχτοί στην κοινωνία. Εντάξει, να θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Αλέξανδρε, για να ξέρει και ο κόσμος και για να ακούει και ο κόσμος κάποια πράγματα. Εγώ είμαι πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. 2 χρόνια τώρα. Αλλά και πριν που ήμουν πρόεδρος. Τυχαίνει το επαγγελμά μου να είναι τέτοιο που συνεχώς προσλαμβάνω ανθρώπους είτε για το γραφείο μου είτε για τα πλοία που έχουμε Πάτρα Ιταλία. Δεν ρώτησα ποτέ κανέναν άνθρωπο που μου ζήτησε δουλειά, Αλέξανδρε, τι ψηφίζει. Κανέναν ποτέ. Γιατί σεβόμουν το δικαίωμα στην εργασία του κάθε ανθρώπου. Έτσι λειτουργούμε. Λοιπόν, έτσι είναι η κοινωνία, σε εκτιμά ο πρόεδρος της και ΝΟΔΕ. Η κοινωνία αύριο. Εντάξει, θα... το κατάλαβα. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Ο οποίος για πολλούς είναι πετυχημένος, φτιάξατε ωραία γραφεία, ερχόταν υπουργοί εδώ, είχατε ωραίες καμπάνιες, γραφεία τύπου και ιστορίες κτλ. Μπορεί να αφήσει αυτό που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής, που για πολλούς είναι πετυχημένο, για να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος, και αν γίνει αυτό, εάν το ζητήσει ο Μητσοτάκης προφανώς, θα πρέπει να παραιτηθεί ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ? Εγώ καταρχήν, όσον αφορά το πρόσωπό μου, θέλω να σου μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια. Ούτε έχω κάποια ανοίξη περί τούτου, ούτε έχω απευθυνθεί σε κάποιον για κάτι τέτοιο. Άρα αυτό το θέμα το τελειώνουμε εδώ. Λοιπόν, καλά, μετριέται το όνομα σου όμως στην δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα, Αλέξανδρε. Και αν δουν τα καλά στοιχεία αυτά και σου πει ο Πρωθυπουργός, κοίταξε, Αντώνη, βάλε πλάτη, κατέβατε, δεν του πεις, δεν κατεβαίνω. Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις κάτι. Δεν γίνεται. Όταν σε καλέσει ο Πρωθυπουργός της χώρας και σου ζητήσει, έτσι, θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να του πει όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Και εντάξει, τι θα γίνει με την ΝΟΔΕ, δύο καρπούζια σε μια μασχάλη χώρα? Όχι, όσο με αφορά, τα πράγματα είναι δεδομένα και είναι... δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή. Αλλά όμως εννοείται ότι εάν, ας πούμε, έχεις αυτή την τιμητική πρόταση
να επιλέξεις. Έτσι, εννοείται ότι θα επιλέξεις. Αλλά όμως θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αξιόλογα στελέχη. Πολύ αξιόλογα στελέχη, τα οποία έχουν και διείσδυση παντού στην κοινωνία. Άρα, εκ των πραγμάτων, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι ο υποψήφιος που θα επιλέξει η Νέα Δημοκρατία θα είναι άνθρωπος που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, στην επίσκεψή του προεκλογικά εδώ στην Πάτρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θυμάσαι πολύ καλά, μίλησε για Γαλάζιο Δήμαρχο. Το Γαλάζιο Δήμαρχος τι σημαίνει, ότι τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ή τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και ας μην προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι υπάρχει ένα τέτοιο στέλεχος, ο οποίος είναι και ο Ψωμάς, για παράδειγμα. Θα δεχτεί ο Κουνάβης, θα δεχτεί ο Σβόλης, θα δεχτεί ο Φωτήλας ή ο οποιοδήποτε άλλος νεοδημοκράτης με ένα ποσοστό στο 40%, μια δυναμική τέτοια. Είπα να πάει κάποιος άλλος. Είπα, Αλέξανδρε, προηγουμένως. Εσύ μου απάντησες ότι θα είναι νεοδημοκράτης. Είπα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά αξιόλογα στελέχη, έχει μεγάλη δεξαμενή, με διείσδυση στην κοινωνία. Εντάξει, οπότε θεωρώ ότι δεν σε ελκύει το σχέδιο Ψωμά. Δεν θα μας απασχολήσει, εντάξει, πιστεύω, εντάξει, τέτοιο θέμα. Εντάξει, 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 εντάξει. Άλλωστε, εκπορεύεται από κάποιους κύκλους εδώ τοπικούς ένα τέτοιο σενάριο. Δεν ξέρω πόση βάση έχει. Τώρα πάω στο Φωτήλα. Ακούγεται ότι ο κύριος Φωτήλας μετράται, ή ο κύριος Φωτήλας μπορεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος αν το ζητηθεί. Είναι βουλευτής. Δεν θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Ή θα του λένε κάποιοι, όπως ο κύριος Πελατίδης, είσαι βουλευτής, είσαι και υποψήφιος δήμαρχος, ορίστε. Αν δεν βγεις, θα φύγεις. Έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Παραιτήσου λοιπόν. Οι άλλοι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία να το στηρίξουν. Κοίταξε να δεις κάτι. Τι καταρχήν είναι. Να πούμε ότι. Έτσι, εύκολο. Να πούμε ότι εάν ένας βουλευτής του ζητηθεί από την παράταξη να είναι υποψήφιος δήμαρχος ή να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, δεν είναι απαραίτητο να παραιτηθεί πριν την εκλογική διαδικασία. Καλά, για ναι, την δεν είναι. Αυτοδιοίκηση. Λέω ότι θα το λένε οι άλλοι. Δεν είναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Αλέξανδρε, ό,τι και να πει ο καθένας, όταν θέλει κάτι να σου προσάψει, θα βρει κάτι να σου προσάψει. Άρα μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι μας οδηγεί κάπου και δεν θα βγάλουμε και κάποιο συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα σου λέω ότι η απόφαση θα πάρθει με μόνο ένα γνώμονα. Και αυτό πρέπει να κρατηθεί και αυτό πρέπει να μείνει στην απόψινή μας συζήτηση. Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα πάρουν αυτή την απόφαση που θα είναι απόφαση η οποία θα δίνει νίκη στην Πάτρα και, αλλά πάνω απ' όλα, θα δίνει προοπτική στην πόλη μας, μια πόλη που θα την ξαναζήσουμε πάλι και θα είναι αντάξια της ιστορίας. Άρα οι επιλογές είναι αυτές. Φωτήλας, Κουνάβης και Σβόλης, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ή κάποιος άλλος βουλευτής. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Μα αυτά τα ονόματα είναι που μετριούνται. Εγώ, Αλέξανδρε, δεν αυτά είπα τα κάτι ονόματα τέτοιο. Μετριούνται. Μα αυτό συνάγεται από το ρεπορτάζ. Εγώ δεν, ναι, είπα, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Έτσι. Ναι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτά τα ονόματα μπορεί να μετριούνται σήμερα. Μπορεί, ας πούμε, τη Δευτέρα να μετρηθούν τρία άλλα ονόματα. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Έτσι. Δεν είπα ότι θα είναι η επιλογή μεταξύ των ονομάτων. Λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Έτσι. Αλέξανδρε, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, εσύ το καταθέτεις το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα δεν γίνεται να τα πεις ή δεν μπορείς να τα πεις, είναι αυτονόητο. Κοίταξε να δεις, είναι δεδομένο. Ούτε θέλω το χρέος εσένα. Όχι, έτσι. Κοίταξε να δεις κάτι. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος που έχω άποψη, είμαι άνθρωπος που δεν κρύβομαι. Και, αλλά όμως, απ' την άλλη, λόγω του θεσμικού ρόλου που έχω, είμαι άνθρωπος που ό,τι συζητώ εντός του κόμματος και αφορά το κόμμα πριν πάρθει μια απόφαση, δεν μπορώ να τη συζητήσω δημόσια. Μα πραγματικά πιστεύεις ότι οποιοδήποτε είναι μπορεί να κερδίσει τον Πελατίδη? Εγώ. Σοβαρά τώρα, ρεαλιστικά. Αλέξανδρε, και κράτησε το εδώ σε αυτή τη δική σου την ωραία εκπομπή που έχεις στις παρεμβάσεις, ότι στις 8 Οκτωβρίου η Πάτρα θα έχει νέο δήμαρχο. Εάν το στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει το σενάριο να μην στηρίξει κάποιον η Νέα Δημοκρατία? Δεν θεωρώ ότι παίζει ένα τέτοιο σενάριο. Έτσι. Δεν θεωρώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρία στελέχη στην κυβέρνηση. Η κυρία Αλεξοπούλου, βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Κοντογιώργης είναι υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, αρχαίος είναι βέβαια,
Και ποιος άλλος είναι, και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι και ο κύριος Μπεκίρης κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Οπότε εν δυνάμει 4 άτομα με κεντρικό ρόλο. Θα βοηθήσει, λέτε, αυτή την αχαία. Πραγματικά. Χωρίς καμία αμφιβολία. Το ίδιο είναι να έχεις έναν άνθρωπο στην κεντρική διοίκηση να έχεις τέσσερις. Και το ίδιο να έχεις τέσσερις, ναι. Αλέξανδρε. Χωρίς καμία αμφιβολία. Θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να λύνονται ζητήματα, να τίθενται ζητήματα, να ανοίγουν πόρτες και να παίρνονται και πιο γρήγορα αποφάσεις. Μακάρι. Αυτό εγώ το θεωρώ δεδομένο. Μακάρι. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά και τιμή για την Αχαΐα να είναι τέσσερις άνθρωποι στο κρατικό μηχανισμό, στην κεντρική διοίκηση, στην Αθήνα. Δεν είναι απλό. Τέσσερις. Κάποτε λέγαμε, δεν βρέθηκε ένας από την Αχαΐα. Και τώρα έχουμε τέσσερις. Έτσι, απλά θα πρέπει όλοι να είμαστε αγαπημένοι, συντεταγμένα να λειτουργούμε, ώστε να διεκδικούμε αυτά που πρέπει για την Πάτρα, για την Αχαΐα. Είστε. Βέβαια είμαστε. Έχεις αντίθετη άποψη. Καλά, δεν ξέρω, δημόσια μπορεί να είστε. Όχι, δημόσια. Από κάτω από το δεν τραπέζι υπάρχει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι. Άλλωστε, ξέρεις πολύ καλά ότι δώσαμε πρόσφατα 2 εκλογικές αναμετρήσεις με ομόνοια, με αγάπη και γι' αυτό φέραμε και αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε. Δεν στήριξες όλους τους βουλευτές, ήταν πρόεδρος ΝΟΔΕ. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν είχες κάποιους περισσότερο φίλους από κάποιους άλλους. Εγώ, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει, ότι ο Κουνάβης ήταν δίκαιος απέναντι σε όλους. Εγώ δεν πήγα πουθενά, Αλέξανδρε, και δεν ενημέρωσα όλους ότι αύριο ο πρόεδρος θα επισκεφθεί την Αιγύρα. Αύριο ο πρόεδρος θα επισκεφθεί τη Δυτική Αχαΐα. Ή δεν πήγα πουθενά και να ενημερώσω έναν, δύο και να μην ενημερώσω τους άλλους 10 του ψηφοδελτίου. Όλοι ενημερώνονταν την ίδια ακριβώς στιγμή. Δεν θα πει κανένας και δεν έδωσα το δικαίωμα σε κανέναν, Αλέξανδρε, να βγει και να πει ότι ο Κουνάβης δεν στήριξε ή δεν τήρησε ίδια στάση απέναντι σε όλους μας. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Τώρα, το που εγώ μπορεί να αισθάνομαι πιο πολύ φιλικά, αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν το εξωτερήκευσα όμως μέσα από τη λειτουργία ως πρόεδρος της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Αυτό είναι, Αλέξανδρε, αυτή η ομόνοια που λειτουργήσαμε και ο αγώνας που δώσαμε, που έφερε τη Νέα Δημοκρατία να πετύχει 2 μεγάλες νίκες το Μάιο και τον Ιούνιο και μετά από μισό αιώνα να είναι πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα. Λοιπόν, έτσι. Κάθομαι και εγώ πίσω, γιατί κάθεσαι πιο πίσω, έχεις και την καρέκλα πιο κάτω και φέρομαι ψηλότερος. Δεν είναι σκηνοθετικό το λάθος, έτσι. Δεν πειράζει. Για να μην... Όλα καλά. Επειδή το λέω γενικά, είμαστε ισοϊψείς. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Το ύψος του ανθρώπου είναι στην καρδιά του. Ναι, όχι, επειδή είμαστε ισοϊψείς, φαίνομαι ψηλότερος, επειδή κάθομαι πιο πάνω. Ξέρεις, έχω συνηθίσει από το δελτίο και κάθομαι κορδωτός, που λένε, έτσι. Εσείς, οι άνθρωποι των μέσων, πρέπει να τα παρατηρείτε όλα αυτά. Ναι, εσύ κάθεσαι λίγο πιο πίσω, πιο ήρεμος, πιο χαλαρός. Σε βλέπω, έχουν περάσει και εκλογές. Πετύχατε και νίκη, οπότε είσαι καλύτερα. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα, έχουμε και άλλες εκλογές μπροστά, πέραν των αυτοδιοικητικών, έρχονται και επιμελητηριακές εκλογές. Είσαι επιμελητηριακός σύμβουλος, συμμετείχες σε παράταξη, έχεις ευρεία δράση και εκεί. Τι θα γίνει στο επιμελητήριο? Κοίταξε να δεις κάτι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμπλακεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής ότι μέχρι να περάσουν οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Αντώνης ο Κουνάβης δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλες εκλογές. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας, μετά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, να δούμε άλλες εκλογές. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θα δώσω όλη μου τη δύναμη, θα δώσω τον αγώνα μου για τον υποψήφιο δήμαρχο που θα ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον αγώνα θα είμαι δίπλα και στον Νεκτάριο του Φαρμάκη. Καταλαβαίνω ότι είναι νωρίς ακόμη να απαντήσεις, αλλά εδώ τίθενται ζητήματα. Δηλαδή, είσαι πρόεδρος ΝΟΔΕ. Εάν κατεβάσει δική σου παράταξη ή στηρίξει κάποια άλλη κόντρα στον ίν δήμαρχο που επίσης προέρχεται, στον ίν πρόεδρο που επίσης προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, θα υπάρχει ζήτημα. Καταρχήν, Αλέξανδρε, δεν έχει αποσαφινιστεί εάν ο νυν πρόεδρος του επιμελητηρίου θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τέτοια συζήτηση. Ναι. Δεν έχω δει κάτι να γραφτεί, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει.
Και είναι κάτι όμως που ειλικρινά δεν με απασχολεί Για την ώρα. την παρούσα στιγμή, δεν με απασχολεί. Εντάξει. Τώρα με το χέρι στην καρδιά. Είχες εκλεγεί σαν δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του Νίκου Νικολόπουλου. Αρκετοί σε είχαν κατηγορήσει γι' αυτό. Θεωρείς ότι έχεις πάρει το αίμα σου πίσω με όσα έχεις κάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι από τους συνεργάτες σου λένε ότι για τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα και για το σύστημα που υπάρχει, για την ομάδα, τη μεθοδικότητα, τα δελτία τύπου κτλ. Είναι ευχαριστημένος ο πρόεδρος και όλη η Ελλάδα έχει μιλήσει κάποια στιγμή γι' αυτό. Το έχεις ξεπεράσει μέσα σου. Ποιο ακριβώς να ξεπεράσω? Να ξεπεράσεις το ότι κάποιοι σε κατηγόρησαν ότι δεν στήριξες την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο. Άκουσε να δεις. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κάποια στιγμή ήθελα να μου το απαντήσεις, κάποια στιγμή σε είχα ρωτήσει. Για να βάζουμε. Για να ξενοβριάσει, αν δεν κάνω λάθος, σε μια έτσι, συζήτηση για πάλι τηλεοπτική εδώ σε αυτό το στούντιο. Και τώρα τα βλέπουμε πιο χαλαρά, πιο φιλικά. Για να βάζουμε, Αλέξανδρε, τα πράγματα στη θέση τους. Εάν ο Νίκος Παπαδημάτος βγήκε μετά από χρόνια στο προσκήνιο, υπάρχει ένα ονοματεπώνυμο Αντώνης Κουνάβης. Ένα χρόνο πριν τις εκλογές τον πήρα τηλέφωνο και τον επισκέφθηκα στο γραφείο του. Το 18 δηλαδή. Ναι. Και μάλλον 1,5 χρόνο πριν. Και του είπα, Νίκο, πάμε για το Δήμο της Πάτρας. Δεν το σκέφτηκε πολύ. Μου λέει, Αντώνη, πάμε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Τότε εγώ αρθρογραφούσα κάπου κάπου. Ένας φίλος συγκεκριμένα και εμένα και του Νίκου μου λέει κάποια στιγμή, ρε Αντώνη, πας για δήμαρχος. Είσαι τρελός, δεν του λέω. Μα μου λέει, όχι. Και του εκμυστηρεύτηκα το όνομα Παπαδημάτος. Στην εκδημία του αείμνηση του Χρήστου του Χριστόπουλου, βρέθηκα στην εκκλησία στον Άγιο Ανδρέα και τον ρώτησε ο φίλος. Του λέει, Νίκο, είναι αλήθεια αυτό που μου Αντώνης? Και του λέει, αλήθεια είναι. Ναι, προχωράμε. Πέρασε το καλοκαίρι του 18. Του λέω, Νίκο, ο Νίκος μου λέει, Αντώνη, θα πάω στην Αθήνα να κάνω επαφές με τον Νικήτα, με την Τώρα, με τα αυτά. Οκ, του λέω, αλλά όμως να μην περνάει πολύ ο χρόνος. Και... όχι, μου λέει. Βρεθήκαμε το Σεπτέμβρη σε ένα γραφείο. Ήταν φίλοι μπροστά. Θυμάμαι, ήταν και ο Ιάσονας, ο Φωτήλας. Και του λέω, Νίκο, ήταν Σεπτέμβριος μήνας. Νίκο, ο καιρός περνά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να επιστρέψουμε. Μου λέει, Αντώνη, εγώ μου λέει, αν δεν πάρω χρήσμα, δεν κάνω τίποτα. Πριν, Νίκο, τώρα μου το λες αυτό. Οκ. Ήρθε Δεκέμβριος, κοντά στις γιορτές. Μου λέει, Αντώνη, αφού μου λέει οι κύριοι στην Αθήνα δεν θέλουν, μου λέει, να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και υπάρχει τέτοια καθυστέρηση, εγώ μου λέει τα παρατάω, δεν ασχολούμαι, δεν έτσι να είναι. Υπήρχε τότε ταυτόχρονα κάποιες ζυμώσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο προς την Αθήνα, γινόντουσαν συζητήσεις μήπως η Νέα Δημοκρατία στηρίξει για δήμαρχο τον κύριο Αλεξόπουλο. Και αυτές οι συζητήσεις είχαν βάσει. Είχαν γίνει και συναντήσεις εδώ έξω από την Πάτρα. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που ανακοίνωσε ο Νίκος ο Νικολόπουλος την κάθοδό του. Εγώ με δεδομένο την απόσυρση του Νίκου του Παπαδημάτου και με δεδομένο τις συζητήσεις που γινόντουσαν για την υποψηφιότητα Αλεξόπουλου, αποφάσισα τότε να τεθώ στο πλάι
του Νίκου του Νικολόπουλου για τις δημοτικές εκλογές. Η οποία παράταξη θα εκπροσωπούσε, εν πάση περιπτώσει, τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και άλλοι φίλοι, συναγωνιστές, νεοδημοκράτες, έτσι. Φίλοι, πολλοί. Περίπου τον Μάρτιο μήνα, ναι, χτυπάει το τηλεφωνό μου. Όχι Μάρτιο, Απρίλιο. Μπορεί και Απρίλιο. Χτυπάει το τηλεφωνό μου ο Νίκος ο Παδημάτος. Μου λέει, Αντώνη, μπορούμε κατά τις 11 να πιούμε έναν καφέ. Του λέω, ναι, Νίκο, εννοείται. Ναι. Πήγαμε, δώσαμε ραντεβού, πήγαμε, ήπιαμε έναν καφέ και εκεί ο Νίκος μου λέει, βρε σε Αντώνη, μου λέει, αισθάνομαι λίγο περίεργα, αλλά μου λέει, πρέπει να σου το πω. Ξέρεις, μου λέει, με πήραν τηλέφωνο να πάω αύριο στην Αθήνα να μιλήσουμε για το Δήμο, για χρήσμα. Mm-hmm. Λέω, Νίκο, όσο με αφορά, έδωσα το λόγο μου. Και το λόγο μου δεν μπορώ να τον πάρω πίσω. Και τότε έρθει ο Μητσοτάκης κάτω. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Στήριξε Φαρμάκη, στήριξε ο Βαδημάτου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι. Και αυτή ήταν η διαδικασία. Δηλαδή, εάν ο Νίκος είχε προχωρήσει, ο Βαδημάτος, mm-hmm, από τότε που μιλούσαμε και τα λοιπά, ναι, εγώ θα ήμουνα υποψήφιος με τον Νίκο του Παπαδημάτου. Το σκέφτεσαι, δηλαδή, για υποψήφιος. Για να τελειώσουμε, ναι, ναι, αυτό το, εντάξει, θέμα, εντάξει, και για να ξέρει η κοινωνία τι, ναι, διεμηνήθη, mm-hmm, τότε. Εντάξει. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όταν εγώ εξελέγην, μάλιστα την ενδιάμεσα πρώτη με δεύτερη Κυριακή εκλογής τοπικής αυτοδιοίκησης για την περιφέρεια, είπα στον Νίκο τον Νικολόπουλο, πρέπει σήμερα να βγεις και να κάνεις δήλωση στήριξης στο Φαρμακή. Mm-hmm. Σήμερα, του λέω, mm-hmm, όχι αύριο, σήμερα. Ο Νικολόπουλος το έκανε. Και όταν μετά από κάποιο διάστημα ο Νίκος, ο Νικολόπουλος έκανε την κίνηση αυτή που συντάχθηκε με τον Βασίλη τον Λεβέντη, αμέσως ο Κουνάβης ανεξαρτοποιήθηκε από τη δημοτική ομάδα του Νίκου του Νικολόπουλου. Το σκέφτεσαι και για βουλευτής κάποια στιγμή ή όχι? Όχι, δεν είναι κάτι που με απασχολεί, ειλικρινά. Θεωρώ ότι αυτό που κάνω και το έργο που κάνω, mm-hmm, είναι κάτι που καθημερινά αξιολογείται από την κοινωνία. Πώς είναι η θητεία της ΕΔΕΠ, της Δομαρχιακής Οργάνωσης? Κοίταξε να δεις κάτι, αυτά είναι, βασικά είναι κάθε 2 χρόνια, έτσι. Τώρα βέβαια έχουμε εκλογικές διαδικασίες, έχουμε τις ευρωεκλογές. Πόσα χρόνια είσαι πρόεδρος? Εγώ τώρα τον Οκτώβριο θα κλείσω 2 χρόνια. Α, θα κλείσω. Θα ξανακάνετε εκλογές, τι θα γίνει? Κοίταξε να δεις κάτι, από ό,τι συζητείτε, επειδή έχουμε μπροστά μας τις εκλογές Οκτωβρίου, και μετά έχουμε και τις εκλογές, έχουμε τις ευρωεκλογές, έχουμε και άλλη εκλογική διαδικασία. Καλά, και σε 4 χρόνια έχουμε δημοτικές εκλογές. Μάλλον θα παραταθούν οι διαδικασίες. Αλλά. Είναι κοινή απόφαση αυτή? Όχι, δεν είναι θέμα δική μας, είναι θέμα της Αθήνας. Είναι θέμα του κόμματος καθαρά, έτσι. Δεν είναι, έχει να κάνει με εμάς. Είναι ό,τι αποφασίζει το κόμμα. Εσωκομματικό πόλεμο έχεις? Κάτι, κοίταξε, που δεν ξέρουμε. Κοίταξε να δεις κάτι. Αντιπαραθέσεις. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε πρόβλημα αυτά τα 2 χρόνια. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις. Ναι. Θα άλλαζες κάποιο συνεργάτη, έχεις κάνει λάθος? Με εξαιρετική επιτυχία. Κάνοντας εσύ μια αυτοκριτική. Θέλω να πω ότι από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εξελέγησαν, mm-hmm, μέλη της ΔΕΠ, δεν πρόσφεραν αυτά που είχαν υποχρέωση να προσφέρουν, mm-hmm, απέναντι στην παράταξη. Για ποιους λες? Δεν έχει νόημα να πούμε ονόματα. Δεν έχει νόημα να πούμε ονόματα. Είναι κάτι που το κράταγα μέσα μου, δεν το είπα όλη την προηγούμενη περίοδο, γιατί δεν υπήρχε και λόγος, αλλά τώρα όμως και τι θα γίνει που έχουν περάσει αυτά τα... Κοίταξε, υπάρχουν διαδικασίες που
απορριούν μέσα από το καταστατικό του κόμματος, οπότε θα δούμε... Θα κινηθούν. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε με την κεντρική διοίκηση, γιατί όταν, Αλέξανδρε, ασχολείσαι με κάτι, ή ασχολείσαι και το κάνεις όπως πρέπει, ή δεν ασχολείσαι. Τώρα, να συμμετέχεις κάπου και να εμφανίζεσαι μόνο όταν θα έρθει ο Υπουργός Γκογκόλιας, ή όταν θα έρθει ο Υπουργός Κουνάβης, ή όταν θα έρθει ο Υπουργός Τάδε, ή μόνο και μόνο για να βγάλεις μια φωτογραφία. Αυτό δηλαδή με στεναχωρεί πολύ. Να. Έτσι. Ναι. Γιατί η οργάνωση έχει πολλές ανάγκες. Να σου πω. Πάρα πολλές ναι, ανάγκες. Έτσι. Λεφτά ποιος βάζει. Λεφτά ποιος βάζει. Τι γίνεται. Αυτά τα γιατί πράγματα... Γιατί χαλάτε λεφτά βλέπω. Κοίταξε. Και σε μικρά και σε μεγαλύτερα πράγματα. Κοίταξε, Αλέξανδρε. Από την πρώτη στιγμή που πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την κομματική οργάνωση, ήξερα ότι για να κάνω αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου, αυτά που εγώ οραματιζόμουν για τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, ήξερα ότι θα πρέπει και κάποιος άνθρωπος να βάζει το χέρι στη τσέπη για να στηρίξει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί τίποτα δεν γίνεται στο τζάμπα. Τίποτα. Και θέλω να σου πω και να ακούσουν και οι τηλεθεατές ότι όταν παρέλαβα την Ομαρχιακή τον Οκτώβριο του 2021, όπου ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ήταν κυβέρνηση. Δεν ήταν αντιπολίτευση, ήταν κυβέρνηση. Εγώ δεν βρήκα τίποτα. Στην κυριολεξία τίποτα. Στα ταμεία, βρήκα. Λες. Όχι στα ταμεία. Τίποτα. Α. Τίποτα. Ας το ταμείο, τι ταμείο. Ταμείο μείων. Δεν βρήκα γραφεία. Δεν βρήκα ούτε, ναι, μάλλον μία σφραγίδα βρήκα και η οποία σφραγίδα αυτή ήταν με την προηγούμενη ονομασία. Άρα εσύ τα βάζεις. Ήταν με την ΟΔΕ. Ναι, εσύ έτσι. Τα βάζεις τα λεφτά. Κοίταξε, η στήριξη οικονομική δεν θεωρώ ότι ενδιαφέρει κανέναν, ούτε τους τηλεθεατές μας. Τι λεφτά είναι αυτά όμως, είναι ούτε... μαύρα, είναι άσπρα, τι είναι. Όχι, δηλαδή. Όλα τα λεφτά. Διαφανή. Όλα τα λεφτά είναι διαφανή. Είναι, υπάρχουν άλλοι που βοηθούν. Είναι με τιμολόγια. Έχουμε, βάζει κανείς το χέρι στη τσέπη. Έχουμε, οι βουλευτές εδώ τι κάνουν, βοηθάνε. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία βοήθεια. Ναι. Και δυστυχώς αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι δεν είχαμε και καμία απολύτως βοήθεια και στήριξη από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τιμηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και κατέχουν κρατικές θέσεις. Και έχουν και παχυλούς μισθούς. Και δυστυχώς, ενώ τους απευθυνθήκαμε να στηρίξουν την προσπάθεια, δεν θέλαμε κάτι για μας. Ναι. Θέλαμε να στηρίξουν την προσπάθεια. Δυστυχώς, δεν ήταν δίπλα μας. Μάλιστα. Και αυτό πάλι είναι που και αυτό με έχει στεναχωρήσει. Ναι, 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 ναι. Γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήταν πρόεδρος ο Μαζαράκης π.χ., και με έπαιρνε ένα τηλέφωνο και μου έλεγε: Αντώνη, μπορείς σε παρά μια συνδρομή. Ναι, Ανδρέα, ναι. Ναι, Ανδρέα, στείλε κάποιον, ναι, τα λοιπά. Αλλά όμως σου είπα εκ των προτέρων ότι όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την οργάνωση, ήξερα μέσα μου ότι αυτή η προσπάθεια για να πετύχω αυτό που ήθελα εγώ να πετύχω, γιατί εγώ. Ναι, Αλέξανδρε, κατάλαβα, εγώ δεν πήγα να γίνω πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας για την καρέκλα. Δεν πήγα δηλαδή για να λέγετε ποιος είναι πρόεδρος ο Κουνάβης. Όχι, εγώ πήγα να κάνω πέντε πράγματα. Είχα υποσχεθεί καταρχήν στους Νεοδημοκράτες κατευθείαν ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχουν το δικό τους σπίτι που θα είναι περήφανοι και δεν θα υπάρχει αντάξιο σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, μετά τους είχα υποσχεθεί ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, με την προσπάθεια, τον αγώνα που θα κάνουμε και πάνω απ' όλα με το που θα βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη όλο αυτό το διάστημα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στην Αχαΐα όποτε και αν γινόντουσαν οι εκλογές. Και αυτό που έλεγα τότε, πολλοί έλεγαν, μα καλά τρελός είναι αυτός. Τι είναι αυτά που λέει. Στην Αχαΐα, στο κάστρο, στο κεντροαριστερό κάστρο. Ναι. Να σου πω αυτό με τα βάγια τώρα, πώς το κάνατε, ήταν υπερβολή. Κοίταξε, σμύρτα, σμέρτα, τι ήταν, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ναι, ναι, σμέρτα ήταν, κοίταξε να δεις κάτι. Σμέρτα. Ναι, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, ήταν μια υπερβολή ενός πολύ αξιόλογου στελέχους, ενός ανθρώπου
ο οποίος δίνει την ψυχή του για τη Νέα Δημοκρατία, δίνει την ψυχή του για την κομματική οργάνωση και πάνω στον πολύ μεγάλο του ενθουσιασμό για τον ερχομό του Προέδρου, για την επίσκεψη του Προέδρου στο εκλογικό κέντρο, έτσι έγινε μια υπερβολή. Ο Μητσοτάκης σας έχει πει κάτι στην τοπική Νέα Δημοκρατία? Απολύτως, ο Πρόεδρος. Όχι, δεν λέω για τα σμέρτα, λέω γενικά για τη λειτουργία κτλ. Ο Πρόεδρος και το Μάιο που ήρθε στη Νέα, Αλέξανδρε, σε τέταρτη που είχαμε την ευκαιρία να είμαστε σε πρώτο πρόσωπο απευθυνόμενος, μου είπε: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Θέλω να ξέρεις ότι... γνωρίζεστε. Είναι ο πρόεδρος, να ξέρεις, Αλέξανδρε, όσο και πέραν, να είναι... άλλο θέλω να πω, πέραξε εδώ, πέραν της θεσμικής θέσης, προσωπικά όσο εννοώ... και να είναι, όσο και να είναι περίεργο, ο πρόεδρος έχει εικόνα για τα πάντα. Α, ναι. Έχει γνωριζόσασταν εικόνα... από πριν, όχι, είχαμε σαν γνωριστεί, κομματικά στελέχη. Είχαμε γνωριστεί με τον άνθρωπο στα επίπεδα της διαδικασίας, της κομματικής, από διάφορες συνεδριάσεις προσωπικά που προσκόμασταν και τα λοιπά. Προσωπικά δεν είχε στηρίξει όμως η αρχηγό της Αν δεν κάνω, είπες... προσωπικά είχε στηρίξει το Μημαράκι. Κοίταξε να τη κάνει. Ισοκομματικά. Το ξέρει αυτό, το θυμάται. Μισό λεπτό. Προσωπικά, αν θέλει. Αν θυμάμαι καλά. Αν θέλει να σου πω προσωπικά, είχα στηρίξει την πρώτη Κυριακή τον Απόστολο του Τζιτζικώστα. Α, τον Τζιτζικώστα, μπράβο, ναι. Και τη δεύτερη το Μημαράκι. Και τη δεύτερη είχα στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Α, ναι. Δεν σε έχουν πληροφορήσει. Εντάξει, πήγα να σε προβοκάρω. Δεν σε έχουν πληροφορήσει. Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και το ότι υπάρχει μια οργάνωση στην Ελλάδα που λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο, όπως είναι η ΔΕΠΑ Παχαΐας, στην άφηξή του στην Πάτρα για τις εκλογές του Ιουνίου, είχε τη διάθεση να επισκεφθεί το εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, να μπει μέσα και να μας πει και πάλι ένα μπράβο για αυτά που είδε, για αυτά που είχαν γίνει και επίσης την επιστολή που λάβαμε μετά τις εκλογές για το ότι η Αχαΐα έγινε γαλάζια μετά από μισό αιώνα. Πώς περνάει η μέρα σου τώρα, κομματικά, δουλειά, κοίταξε, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό, μας έχετε βασανίσει τώρα. Είναι γεγονός ότι είχα αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί σου είπα και νωρίτερα ότι δυστυχώς το τρέξιμο και η βοήθεια ήταν ανθρώπων μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αλλά εδώ όμως θέλω να πω και ότι είμαι ευγνώμων απέναντι σε κάποιους ανθρώπους εθελοντές που χωρίς να μας γνωρίζουν ήρθαν και έδωσαν τον εαυτό τους στη διάθεση της παράταξης και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Τώρα έχω το χρόνο μπροστά μου, αν και μην νομίζεις ότι εφησυχάζουμε. Χθες συγκεκριμένα το βράδυ είχαμε νομαρχιακή επιτροπή. Η οικογένεια τη βλέπεις? Την οικογένεια τώρα έχω πιο πολλές ώρες, για να είμαι ειλικρινής. Κάνανε παράπονα? Δυστυχώς, όχι. Η οικογένεια με στηρίζει. Εντάξει. Και γι' αυτό θέλω και μέσα από τη δική σου εκπομπή να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη σύζυγό μου, αλλά και τις δυο μου κόρες για αυτή την στήριξη και τα αδέλφια μου που είναι δίπλα μου και μου δίνουν δύναμη να κάνω αυτό που κάνω. Αλλά σου είπα, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Ήδη καθημερινά συζητάμε. Τώρα σχεδιάζω μια εκδήλωση να κάνουμε την άλλη Κυριακή για την ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Σχεδιάζουμε μια εκδήλωση την άλλη Κυριακή το βράδυ. Είμαστε σε επαφή με 2-3 κορυφαίους υπουργούς για να δούμε ποιος θα παρευρεθεί, ποιος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής και η σκέψη μου είναι να την κάνουμε κάτω εκεί στο θεατράκι στη Μαρίνα.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απόψινή συζήτηση. Νομίζω είπαμε πολλά και χρειαζόταν. Είπαμε πολλά. Θεωρώ ότι δεν έμεινε δυσαρεστημένο. Όχι, εντάξει. Καλά, είμαι δημοσιογραφικά εννοείς. Απαντήθηκαν ναι, εντάξει. όλες σου οι ερωτήσεις. Εντάξει, εντάξει. Και πιστεύω ότι να το ευχαριστήθηκε και ο εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε που μας παρακολουθούσε. Αντώνη Κουνάβη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας έως αυτήν την ώρα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.